Ξεκίνησε το τμήμα να επαναλειτουργεί φέτος από το Δεκέμβρη μήνα, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή πρωινές ώρες και Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 8.30 με 9. Τα μωρά είναι το μόνο άθλημα που μπορούν να ασχοληθούν σε τόσο μικρή ηλικία, γιατί παίρνουμε από 6 μηνών έως 3,5 ετών. Τώρα μπορούν να ξεκινήσουν να αναπτύσσουν τις ικανότητες κολύμβησης, δραστηριοποιείται πολύ και ενισχύεται το ανοσοποιητικό του σύστημα και φυσικά γίνεται μια κινητική, μυϊκή και ψυχολογική, θα λέγαμε, ενδυνάμωση στα βρέφη. Βρέφη και νήπια. Υπάρχουν συγκεκριμένες ασκήσεις που Ασκήσεις συγκεκριμένες όχι. Γίνονται όλα μέσα από παιγνιώδη μορφή και ο σκοπός μας είναι μέχρι τα 3,5 έτη τους να μπορούν να κολυμπήσουν μόνα τους τα παιδιά. Αυτό ξεκινάει από 6 μηνών, αλλά πάντα μέσα από το παιχνίδι. Χωρίς ασκήσεις συγκεκριμένες, τα παιδιά ουσιαστικά βγάζουν το δικό τους εαυτό, αυτό που θέλουν. Κάνουν ό,τι θέλουν μόνα τους, φυσικά με τη δική μας καθοδήγηση. Είναι αρκετά παιδάκια. Φυσικά θα πρέπει να είναι η παρουσία του γονέα μέσα, δηλαδή είναι μαμά και παιδί ή μπαμπάς και παιδί. Και εμείς σαν εκπαιδευτές, σαν προπονητές, προπονούμε τους γονείς να μάθουν να χειρίζονται και ουσιαστικά να διδάσκουν το παιδί τους. Εμείς διδάσκουμε αυτούς και αυτοί με τη σειρά τους το παιδάκι. Θα λειτουργήσει και άλλα χρόνια αυτό το τμήμα. Το τμήμα αυτό λειτουργούσε πριν αρκετά χρόνια στο Σύλλογο. Φυσικά το είχαμε διακόψει γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να ανοίγει το κολυμβητήριο πρωί. Φέτος μας έδωσε η καινούργια διοίκηση του ΔΑΚ, μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα και τους ευχαριστούμε πολύ. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Παρόλο που είναι ενδεχομένως κάτι καινούργιο, γιατί σας λέω πριν αρκετά χρόνια λειτουργούσε πάλι, υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Κάποιος που θέλει να φέρει το παιδί του τώρα μπορεί να συμμετέχει, μπορεί να δηλώσει κάπου συμμετοχή. Ναι, μπορεί να συμμετέχει γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει δύο καινούργια τμήματα. Η προπόνηση στα μωρά είναι μισή ώρα. Οπότε έχουμε ανοίξει δύο καινούργια τμήματα. Και υπάρχει δυνατότητα και για άλλα. Είναι ο αριθμός των παιδιών 4 με 5 παιδάκια. Αντιστοιχούν σε κάθε προπονητή και κοιτάζουμε να τα μοιράζουμε ανά ηλικίες για να μπορεί να υπάρχει ομοιομορφία στη μάθηση και στο παιχνίδι. Υπάρχει κάτι που πρέπει να φοβούνται οι γονείς? Πολλοί γονείς φοβούνται να φέρουν τα παιδιά στην πισίνα λόγω του χλωρίου. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους είναι ότι δεν υπάρχει ούτε υπήρξε ποτέ πρόβλημα με το χλώριο. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι η υγιεινή της πισίνας σε σχέση με το χλώριο και το τα αλγοκτόνα που πέφτουν μέσα και όλα τα φάρμακα και κυρίως το pH του νερού. Όταν υπάρχει αναλογία σε όλα αυτά δεν υπάρχει κανένας φόβος. Και πιστεύω ότι όλοι οι γονείς μπορούν να ρωτήσουν και να τους το επιβεβαιώσουν και όλοι οι παιδίατροι. Έλεγχος για την καθαρότητα του νερού γίνεται? Γίνεται και μπορώ να πω ότι είμαστε από τους τυχερούς της χρονιάς που λειτουργεί το κολυμβητήριό μας με τόσο καλές συνθήκες. Καθαριότητα στα αποδυτήρια, στο χώρο της πισίνας, απολύμανση σε όλους τους χώρους και έλεγχος για την καθαρότητα του νερού. Υπάρχει πάντα. Και πολύ ζεστά νερά σε γενικές γραμμές.